Στο θέμα αυτό θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι. Μετά από τον κύριο Γεωργιάδη που ακούσαμε, θα πάμε σε έναν άλλο κύριο Γεωργιάδη, τον Αναστάση Γεωργιάδη, που είναι και ο πρόεδρος Σωματείου Οικοδόμων της Αλεξανδρούπολης. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Νομίζω είναι ευχάριστα αυτά που ακούμε, ότι ανθεί η οικοδόμηση στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Δεν ξέρω αν και για τους οικοδόμους, για εσάς, τους εργάτες, είναι το ίδιο ευχάριστο το γεγονός, μετά και τα χρόνια κρίσης, τα οποία ήταν πολύ δύσκολα για το επαγγελμά σας. Κοιτάξτε, σίγουρα μια οποιαδήποτε δραστηριότητα στο χώρο της οικοδομής, μετά από τόσα χρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, ξηρασίας και ενεργίας, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό που μας ανησυχεί και αυτό που κοιτάμε και εμείς και από τη μεριά μας και σαν συνεργαστές και σαν εργάτες πρωτίστως, είναι το περιβάλλον στο οποίο έρχεται αυτή η ανάπτυξη. Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά που είδαμε τις τελευταίες μέρες τον Ιούλιο με την νέα ψήφιση του νέου νομοσχεδίου για τα εργασιακά, χτυπάει τη λειτουργία των συνδικάτων, το παραγιακό δικαίωμα και τον ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, όλα αυτά έρχονται αυτή την εποχή, μαζί με την ανάπτυξη που λέτε, και δίνουν ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον για να δραστηριοποιηθεί για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και όταν αυτά εδώ τα δικαιώματα έχουν καταπατηθεί και έχουν δοθεί σε όλους στα χέρια των μεγάλων εργοδοτών, και έχουμε παρατηρήσει όλο το τελευταίο διάστημα στα μεγάλα έργα που γίνονται στον τόπο μας, να υπάρχει εκεί ακόμα στο μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο που δίνεται δηλαδή χρήμα στα έργα, να υπάρχει κακοπληρωσιά, αργοπορία, πρόβληματα με τα ένσηματα και όλα αυτά, με το ένσημα, από καταγγελίες που έχουμε από εργαζομένους, καταλαβαίνετε τώρα σε ένα μικρότερο κλίμακας από άποψη κεφαλαίου έργο, όπως είναι μια οικοδομή, ποιος θα πληρώσει την ύφη, ποιος θα αναγκαστεί να ρίξει κι άλλο τα μεροκάματα, να εργαστεί περισσότερο με λιγότερο κέρδος, για να μπορέσει να βγει αυτή η οικοδομή και να γίνει αυτό το έργο. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει για το κατασκευαστικό κόστος ότι έχει ανέβει ιδιαίτερα υψηλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ θα σας ρωτούσα αν και το δικό σας το κόστος ως οικοδόμη έχει ανέβει, αλλά μου λέτε ακριβώς το αντίθετο. Πιστεύετε δηλαδή ότι προκειμένου να ισοφαριστούν λίγο αυτά τα έξοδα, ότι γίνεται στην πλάτη την δική σας, των εργατών, όλο αυτό? Ναι, είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις, πολύ μεμονωμένα τα περιστατικά στα οποία οι εργάτες, ας πούμε, θα πάρουν μέρος της ανάπτυξης του κέρδους. Αυτό το είδαμε και όταν υπήρχαν, όπως σας είπα και νωρίτερα, έργα μεγάλα όπως το ΤΑΠ και το ΦΡΑΚΤΙ, τα οποία εκεί το χρήμα έτρεχε ζεστό, ας πούμε, από μεγάλα κεφάλαια. Και εκεί, αντί να δούμε μια καλύτερη τέτοια, δεν ήταν κάτι ανάλογο. Εκεί είδαμε εταιρείες και μικρούς εργολάβους να προσπαθούν να μπουν στο έργο και να προσπαθούν να μπουν στο έργο, να δίνουν λιγότερο στους εργάτες και να μην τους πληρώνουν για να μπορέσουν να βγάλουν τα έξοδα και να κινηθούν και αυτοί κάπως. Εμάς ο στόχος μας φυσικά είναι η μεγάλη εργοδοσία. Τα μικρά συνεργεία και οι εργάτες είναι στην ίδια μοίρα με όλους τους εργάτες. Δεν είμαστε εναντίον τους. Αλλά καταλαβαίνετε όταν γίνεται εκεί, στα μεγάλα έργα, κάτι τέτοιο, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι αυτό να γίνει σε μια μικρή εργολαβία ενός μιας οικοδομής, οτιδήποτε τέτοιο. Έχει αρχίσει να υπάρχει και κάποια ανισορροπία μεταξύ σας σχετικά με αυτό που ακούσαμε και για τις νέες κατασκευές, ενεργειακή κλάση ή τα νέα τα μεγάλα έργα τα οποία γίνονται και απαιτούν κάποιες περαιτέρω δεξιότητες και κάποιους πιο εξειδικευμένους εργάτες επάνω σε κάποια τομείς? Κοιτάξτε, από τη μια μεριά είχαμε τη δυσκολία όλο αυτόν τον καιρό, αλλά είχαμε και, ας πούμε, και την τύχη σε έναν βαθμό, να το πείτε και έτσι, να δουλέψουμε σε μεγάλα σημαντικά έργα, όπως αυτό του ΤΑΠ και του ΦΡΑΚΤΙ, τα οποία πάρα πολλοί νέος κόσμος, αλλά και παλαιότεροι οι οποίοι θα εργαστούν, εκπαιδεύτηκαν σε πολύ ιδιαίτερους τρόπους κατασκευής και συνθήκες. Δηλαδή, έχουμε εκπαιδευμένο προσωπικό αυτή τη στιγμή, να το πούμε, εκπαιδευμένο εργάτη σε έργα τα οποία είναι παραπάνω από μια απλή οικοδομή. Επομένως, θεωρώ ότι όχι μόνο έχουμε ανεβάσει την ποιότητά μας ως εργαζόμενοι, αλλά αυτό βέβαια δεν βγαίνει αντίστοιχα στις απολαβές μας, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι θα τα πιστεύουν όλοι οι εργάτες. Την εξειδίκευση αυτή δεν την πληρώνεστε επιπλέον? Όχι, βέβαια, ναι, αυτό. Την πληρωνόμασταν εκεί που λέγαμε ότι εκπαιδευόμασταν, την πληρωνόμαστε και τώρα. Επίσης, και να πω και κάτι, ότι περιμένουμε και μεγάλα έργα να γίνουν πέρα από τις οικοδομές. Δηλαδή, υπάρχει μεγάλη περιθώριο να γίνονται πλημμυρικά, να μπορεί να εργαστεί περισσότερος κόσμος με καλύτερες συνθήκες όσον αφορά, ας πούμε, τα λεφτά, ας πούμε, όλα αυτά. Mm-hmm.
Είδαμε ότι με το παράδειγμα του e-food ότι μπορούμε να αντιδράσουμε και η δύναμή μας είναι η μαζικότατη αντίδραση σε οτιδήποτε έρχεται εναντίον μας. Μπορούμε να κερδίσουμε και καλύτερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες, γιατί φανταστείτε ότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Μιλάμε τώρα όταν έχει τόσο μεγάλο κόστος στην οικοδομή της κατασκευή της, πώς θα δυσκολεύεται και ο εργολάβος να δώσει λεφτά για τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής σε αυτούς τους χώρους. Έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Έχουμε στην περιφέρειά μας από τα μεγαλύτερη και ποσοστά θανατηφόρων ατυχημάτων και ατυχημάτων. Έχουμε νεκρούς. Έχουμε έναν πόλεμο αυτή τη στιγμή, ο οποίος γίνεται μέσα στα γιαπιά, με πολλούς νεκρούς. Και η περιφέρεια μας, όπως νωρίτερα, έχουμε μεγάλο ποσοστό. Το θέμα είναι όλη αυτή η οικοδόμηση και η ανοικοδόμηση να είναι προς όφελος όλων, κύριε Γεωργιάδη, και φυσικά να μην θρυνούμε τώρα εργάτες και ανθρώπινες ζωές. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Γεια σας. Να είστε καλά.